Συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και θα κάνουμε συζήτηση με τον Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού Πρώτης Τάξεως, τον κύριο Στέγιο Μητίδη. Καλωσορίσατε στον ΑΛΦΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα της ΑΝΑΔ και τα αποτελέσματά της. Πείτε μας πρώτα δύο λόγια, πώς έφτασε αυτό το συμπέρασμα ότι την επόμενη δεκαετία θα έχουμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, και να πάμε να δούμε μετά συγκεκριμένα στοιχεία. Μάλιστα. Η παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης στην κυπριακή οικονομία αποτελεί πλέον καθιερωμένη εργασία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και η οποία διεξάγεται περίπου κάθε 2 με 3 χρόνια ανάλογα και με τις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία και ειδικότερα την αγορά εργασίας του τόπου. Μάλιστα. Η τελευταία σειρά προβλέψεων, όπως βλέπουμε, καλύπτει τη δεκαετία 2017-2027 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης, δηλαδή ποια θα είναι η ζήτηση σε όλους τους οικονομικούς τομείς της Κύπρου και σε όλα τα επαγγέλματα μέσα στη δεκαετία 2017-2027. Και αυτή η δεκαετία πόσες νέες θέσεις εργασίας υπολογίζει ότι θα υπάρχουν? Μάλιστα. Να προχωρήσω να αναφέρω τι καλύπτει αυτή η μελέτη και μετά θα δούμε και τις νέες θέσεις εργασίας και τις αποχωρήσεις οι οποίες μαζί όταν προσθέτουμε συναποτελούν τη ζήτηση. Πείτε μας για να πάμε στα επαγγέλματα. Μάλιστα. Στη μελέτη παρέχονται προβλέψεις για τον αριθμό των απασχολουμένων, προβλέψεις για τις νέες θέσεις εργασίας που θα ανοίγονται για κάθε επάγγελμα λόγω ανάπτυξης της οικονομίας. Μάλιστα. Και προβλέψεις για τις ανάγκες που θα προκύπτουν λόγω αποχωρήσεων των υφιστάμενων απασχολουμένων. Δηλαδή θα υπάρχει ανάγκη για αντικατάσταση των υφιστάμενων απασχολουμένων. Και προσθέτοντας τις νέες θέσεις λόγω ανάπτυξης της οικονομίας και τις αποχωρήσεις, καταλήγουμε στις συνολικές ανάγκες, δηλαδή πόσα άτομα θα ζητούνται για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι το κομμάτι της προσφοράς, δηλαδή πόσοι θα έρθουν να προσφερθούν για εργασία σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, δεν καλύπτεται μέσα στη μελέτη. Άρα κάποιος δεν μπορεί να εξάξει το συμπέρασμα αν θα υπάρχει πλεόνασμα ή έλλειμμα στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Στη μελέτη παρουσιάζονται τα επαγγέλματα με που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Και από ό,τι βλέπω ο αριθμός είναι γύρω στις 78.000. Μάλιστα. Αυτή είναι η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων. Δηλαδή, ο αριθμός των απασχολουμένων μέσα σε αυτήν τη δεκαετία θα αυξηθεί κατά 78.000 λόγω ανάπτυξης της οικονομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχουμε... πάμε να δούμε τους τομείς τώρα. Μάλιστα. Με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης. Μάλιστα. Η μεγάλη πλειοψηφία των απασχολουμένων στην Κύπρο θα εξακολουθήσει να εργάζεται στον τριτογενή τομέα, που είναι ο τομέας των υπηρεσιών. Περίπου 8 στους 10 απασχολούμενους στην Κύπρο θα εργάζεται σε αυτόν τον τομέα στις υπηρεσίες, κάτι που δείχνει τη μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου από τον τομέα των υπηρεσιών. Και σχεδόν όλοι οι τομείς που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, με εξαίρεση τις κατασκευές, ανήκουν στις υπηρεσίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τομείς όμως για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, κύριε Μητίδη. Το λιανικό εμπόριο, τα εστιακά. Μπορούμε να γινόμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Π.χ. να λέμε και δύο πράγματα που αφορά λιανικό εμπόριο. Τι εννοούμε? Είναι τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Έτσι, να τα λέμε, τα καταστήματα. Εστιατόρια, εστιατόρια είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση, το είδα και στα επαγγέλματα. Μάλιστα. Λέμε ότι θα πάμε σε εξετάσεις το Σάββατο με το νέο σύστημα διορισμών. Ο κατάλογος έχει το ατελείωτο. Πώς προκύπτουν αυτές τις θέσεις? Σας άκουσα και στην εισαγωγή που κάνατε στην εκπομπή σας και για τον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και για συγκεκριμένα επαγγέλματα της εκπαίδευσης και πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Η εκπαίδευση, όταν παρουσιάζεται σε αυτήν την μελέτη, είναι και η δημόσια και η ιδιωτική. Περίπου η ιδιωτική είναι γύρω στο 15-20% περίπου. Το λοιπόν. Και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι από την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή ότι η εκπαίδευση θα χρειάζεται περίπου 1.200 άτομα τον χρόνο. Άρα οι νέες θέσεις εργασίας όμως θα είναι μικρότερες από τις ανάγκες που θα προκύπτουν λόγω αντικατάστασης των υφιστάμενων απασχολούμενων. Άρα είναι και τα δύο μαζί, είναι και η αντικατάσταση και οι νέες θέσεις, οι οποίες είναι μικρότερες από τις ανάγκες της αντικατάστασης. Συνεχίζουμε εκεί που έχω απορίες. Σας ρωτώ, υγεία και κοινωνική μέρημνα είναι κατανοητό. Κατασκευές, νομικές, λογιστικές δραστηριότητες. Είναι οι δικηγόροι και οι λογιστές. Είμαστε μια οικονομία υπηρεσιών. Ξενοδοχεία είναι ο τουρισμός μας. Χοντρικό εμπόριο, αν μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
είναι το εμπόριο το οποίο, δηλαδή πριν να φτάσει το προϊόν στα καταστήματα λιανικής πώλησης, το εμπορεύει και προμηθευτές. Ακριβώς. Μάλιστα. Δημόσια διοίκηση και το, άμυνα. Και άμυνα και εδώ. Άμυνα γιατί είναι το τομέα στρατιωτική. Μάλιστα. Ναι, είναι... Υπάρχει όμως θέμα ελλείψεων. Όχι, είναι η ονομασία του τομέα. Είναι μια διεθνής ταξινόμηση αυτή που γίνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό οι απασχολούμενοι στη δημόσια διοίκηση και στην άμυνα ταξινομούνται στον κύριο τομέα αυτόν. Αλλά μετά υπάρχει και μεγαλύτερη ανάλυση. Θα υπάρχουν υποτομείς. Ωραία. Ωραία. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία. Λέμε όμως, αναφερόμαστε στους τομείς με ανάγκες απασχόλησης. Πείτε μας ένα παράδειγμα που πρέπει να έχουμε εδώ υπόψη αυτόν τον τομέα. Περιλαμβάνει την κατασκευή του θέρετρου καζίνου και τη λειτουργία των τεσσάρων καζίνο δορυφόρων. Άρα είναι για το καζίνο αυτόν... που αλλάζει την μάλιστα κατάσταση, ναι, εδώ. Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών, γεωργία, δασοκομεία, αλληλεία, βιομηχανία τροφίμων ποτών. Η οποία είναι και άμεσα συνδεδεμένη, η βιομηχανία τροφίμων ποτών, με τον τουρισμό. Σωστό, όπου προβλέπεται πολύ μεγάλη αύξηση σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα επαγγέλματα ανώτερου επίπεδου με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης. Και όταν λέμε ανώτερο επίπεδο, εννοούμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένα πτυχίο. Μάλιστα. Και αρχίζουμε βοηθή λογιστών. Εδώ, εξηγήστε μας γιατί δημιουργήθηκε τώρα αυτός ο όρος, η ανάγκη του βοηθού λογιστή. Μάλιστα. Τα επαγγέλματα ανώτερου επίπεδου, όπως έχετε πει, είναι επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή μεταλλικιακής και άνω. Μάλιστα. Άρα, ο βοηθός λογιστής είναι αυτός ο οποίος τελείωσε ή κολέγιο ή κάποιον πανεπιστήμιο, πήρε πτυχίο, αλλά δεν είναι ούτε chartered ούτε certified. Δεν είναι ορκωτός λογιστής. Άρα, διαχωρίζουμε από τους ορκωτούς εγκεκριμένους λογιστές. Θα πρέπει να έχει πτυχίο λογιστικής. Και τώρα αυτή η ανάγκη προέκυψε επειδή έχουμε αρκετούς chartered ή τέλος πάντων ορκωτούς λογιστές οι οποίοι χρειάζονται βοηθούς και δεν θέλουν ιδίου επίπεδου είτε για το μισθολογικό είτε για άλλους λόγους. Και είναι για αυτό το ζήτημα. Και για αυτό, αλλά όταν γίνεται η πρόβλεψη για τους οικονομικούς τομείς, ο κάθε οικονομικός τομέας περιλαμβάνει όλα τα επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας. Και υπάρχει ο τομέας των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων που έχουμε δει ότι θα παρουσιάσει πολύ μεγάλη αύξηση και συνολικές ανάγκες απασχόλησης. Στη συνέχεια έχουμε τους δικηγόρους, μάλιστα, ακολουθούν νοσηλευτές και ΜΕΕΣ, λόγω... εδώ και πάλι στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, δημόσιων και ιδιωτικών, είναι λόγω της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, αλλά και των αυξανόμενων αναγκών που θα προκύψουν. Το ΓΕΣΥ θα οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας. Και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά υπάρχουν, όπως έχω πει και εδώ, οι ανάγκες για αντικατάσταση των υφιστάμενων απασχολούμενων. Το διευκρινίζω. Λοιπόν, είπαμε λογιστές, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μας το ξεχωρίσατε γιατί φιγουράρει στην πέμπτη θέση. Ωραία. Άλλοι εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι δανείων και πιστώσεων. Ναι. Εδώ είναι πολύ. Στις τράπεζες. Υπολογίζεται ότι δεν θα μειωθούν δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη βάση αυτού του υπολογισμού. Χρειάζονται όμως άτομα για να εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ναι. Τι είναι η υπευθύνη δανείων και πιστώσεων, δηλαδή τι πτυχίο πρέπει να έχουν, είναι λογιστές πάλι, είναι τραπεζίτες, μπορεί να είναι, είναι δικηγόροι. Μπορεί να είναι και λογιστές, μπορεί να είναι και δικηγόροι, απλώς γιατί δεν έχει μία πτυχή κάτι τέτοιο. Όχι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμπορικοί αντιπρόσωποι, δημοσιογράφοι. Είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες στον τομέα μας. Είναι και στην NTP δημοσιογραφία, διότι τέθηκε θέμα. Η NTP όμως φθήνει. Ακριβώς, αλλά δηλαδή, κυρίως στην ηλεκτρονική, μάλιστα, δημοσιογραφία. Άρα έρχεται το διαδίκτυο και δημιουργεί θέσεις. Ακριβώς. Διευθυντές εμπορίου, γιατί εδώ υπάρχει ανάγκη σε διευθυντές. Λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, νέα καταστήματα, άρα και το εμπόριο θα χρειάζεται τους διευθυντές λοιπόν, εμπορίου. Συνεχίζουμε οι δάσκαλοι, τα είπαμε, επόπτες επιστάτες κατασκευών, γιατροί, διευθυντές χρηματοοικονομικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, μάλιστα, καθηγητές ξένων γλωσσών, στρατιωτικοί μας, τα είπατε, εκεί στις ξένες γλώσσες υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο. Δηλαδή, πάνε και ζητούν, θέλω να μάθω αυτή τη γλώσσα και δεν υπάρχει η ειδικότητα ή είναι τόσο μεγάλη ζήτηση, γιατί υπάρχει ανάγκη εκεί. Για παράδειγμα, λέμε ανάγκη στους καθηγητές ξένων γλωσσών. Είναι για τα αγγλικά ή είναι για μια γλώσσα... Είναι για διάφορες γλώσσες και είναι η ζήτηση που θα χρειάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας. Άρα υπάρχει όσον ζήτηση. Αφορά, ναι.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στα επαγγέλματα μέσου επίπεδου, με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης, που εδώ, όπως αντιλαμβάνομαι, αρκεί και το απολυτήριο λυκείο. Μάλιστα, ακριβώς. Και περίπου η μισή απασχολούμενη στην Κύπρο θα εργάζονται σε επαγγέλματα μέσου επίπεδου, που αρκεί, όπως έχετε πει, και το απολυτήριο λυκείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ταμείες καταστημάτων και έκδοση εισιτηρίων. Αυτό μας εξήγησατε και πριν με το Γενικό Εμπόριο εδώ. Πού οφείλεται, αυξάνονται τα καταστήματα μας? Γιατί εμείς βλέπουμε, ας πούμε, σε έρευνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δέχονται αρκετή πίεση. Γιατί ανοίγουν αυτές οι θέσεις? Γιατί πιο κάτω έχουμε και τους πολιτές. Ακριβώς. Διότι προβλέπεται σταδιακή ανάκαμψη τόσο του χοντρικού όσο και του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο. Είναι στο, στη βάση άρα, των επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων αυτών εντάσσονται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, το οποίο θα παρουσιάσει μεγάλη αυξητική τάση, θα υπάρχει και ζήτηση και σε ωραίο, αυτό το επάγγελμα. Το στοιχείο γραφής γενικών καθηκόντων, εννοούμε το γραμματιακό προσωπικό. Μάλιστα, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των αναγκών αυτών προέρχεται από την αντικατάσταση των υφιστάμενων και όχι τόσο τη δημιουργία νέων θέσεων. Τραπεζοκόμοι τι είναι? Είναι σερβιτόρι. Α, και απλά είναι ο ελληνικός, ναι, ο ελληνικός όρος. Τι άλλο να πούμε, οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί, βαν μοτοσυκλετών. Εδώ στους οδηγούς ταξί. Μάλιστα. Στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ τα ταξί. Η ζήτηση υπάρχει γιατί έχουν αρχίσαν να φεύγουν ή να το εγκαταλείπουν το επάγγελμα, ή όντως υπάρχει ζήτηση και απλά είναι άγνωστο σε εμάς? Και αυτό, αλλά δεν είναι. Σε αυτήν την κατηγορία είναι κυρίως οι οδηγοί βαν και μοτοσυκλετών. Δηλαδή αυτοί που κάνουν delivery σε σπίτια ή οι courier ταχυμεταφορές κλπ. Άρα είναι αυτό το επάγγελμα. Άρα δεν είναι μόνο οι οδηγοί των ταξί. Οι οδηγοί των ταξί είναι μια μικρή κατηγορία σε αυτήν την ομάδα επαγγελμάτων. Άρα η ζήτηση θα προέρχει κυρίως από τα άλλα επαγγέλματα που βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία. Αποθηκάρι, λέμε, γραφής μεταφορών και παραγωγής. Είναι η αποθηκάρι αυτή. Okay. Οικοδόμοι κατοικιών. Μάγειροι. Μάγειροι. Γιατί τόσες ανάγκες? Η ξενοδοχειακή βιομηχανία. Είναι ξενοδοχειακή βιομηχανία και τα εστιατόρια. Και οι δύο αυτοί τομείς θα παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση. Άρα επιχειρήσεις εστίασης ανεβαίνουν. Γιατί μάλιστα βλέπουμε και τα κάθε εστιατόρια. Συμπεριλαμβάνονται και αυτά μέσα. Είναι η τάση αυτής της περίοδου. Ναι, ναι, ναι. Γραμματείς, το είπαμε, φορτηγών, λεωφορείων, καταστηματάρχες, κομμωτές. Μάλιστα. Πώς μας προκύπτει εδώ? Κομμωτές είναι. Γιατί αυτό έχει να κάνει με την ανάγκη του κάθε ενός εξήμων να επισκεφτεί το κομμωτήριο. Έχουμε κάποιο στοιχείο που να δείχνει στατιστικά ότι αυξάνονται οι φορές μέσα στο μήνα που θα πάει ένα άτομο? Είναι και σε αυτή την περίπτωση που πρέπει να δούμε τις νέες θέσεις που θα δημιουργούνται, αυτό που λέτε, η αύξηση της απασχόλησης ή της αντικατάστασης των υφιστάμενων απασχολούμενων. Άρα θα υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη, θα προκύψει από την αντικατάσταση των υφιστάμενων. Αλλά ναι, και αυτός ο τομέας όμως παρουσιάζει. Μπαίνουν αύξηση. Οι αντικαταστάσεις μες στην εξίσωση. Και είναι, και είναι αυτό, ναι. Χρειάζεται προσοχή, γιατί βλέπω και πιο κάτω τις αισθητικούς. Μάλιστα. Αστυνομικοί, εκτός αξιωματούχοι, detective, είναι υπάγονται στο σώμα ή είναι ιδιώτες που θα κάνουν τον detective? Όχι, οι αστυνομικοί. Ναι. Μάλιστα. Φροντιστές κτηρίων, ωραία, μηχανικοί αυτοκινήτων. Εδώ με τους μηχανικούς, όντως υπάρχει ανάγκη, γιατί εδώ είδαμε αυτό το επάγγελμα να δέχεται κάποια πίεση, γιατί οι αντιπροσωπείες είπαν από ένα σημείο και μετά ότι ξέρεις, αν δεν φέρνεις το αυτοκίνητο σου για σέρβις σε εμάς, τότε χάνεις κάποια ωφελήματα που θα είχες. Επομένως, χτύπησε αυτό τους μηχανικούς της γειτονιάς. Ναι. Άρα αλλά περιλαμβάνονται μηχανικοί στις αντιπροσωπείες που έχετε πει. Που ανοίγουν οι θέσεις και άρα μπορεί να φύγει από το. Άρα θα υπάρχει πάει ανάγκη, διότι θα υπάρχει ανάγκη και στην αντιπροσωπεία να τον εργοδοτήσει. Τι βλέπω πιο κάτω, μπάρμαν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τη διασκέδαση. Μάλιστα, ναι. Οι παιδοκόμοι, τα μπαρ και οι μπαρίστες. Είναι στα. Α, μπαρίστες που ανοίγουν και τα καφέ. Μάλιστα, και όλα αυτά, άρα ναι, δεν είναι, είναι μόνο μέσα για ποτό. Όχι, μπάρμαν και μπαρίστες. Ναι, παιδοκόμοι. Είναι αυτοί που δουλεύουν στα νηπιαγωγεία. Όχι όμως οι νηπιαγωγοί, οι ψυχιούχοι, όχι. Είναι αυτοί που φροντίζουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία. Ωραία, πελεκάνοι και ξυλουργοί. Λόγω της ανάκαψης του τομέα των κατασκευών, αναμένεται ότι και θα. Και τους οικοδόμους πιο πάνω. Ακριβώς. Ωραία, καλλιεργητές φυτίων και κυπευτικών. Έχει να κάνει τίποτα με την ιατρική κάναβη, κάτι. Με την γεωργία, με τον τομέα της γεωργίας και της πρόθεσης των γεωργικών προϊόντων της Κύπρου. Εξού και οι μεγάλες ανάγκες που θα προκύψουν στον τομέα της γεωργίας. Δηλαδή 435 άτομα πάνω σε αιτήσια βάση. Εισαγωγές και εξαγωγές που συνδέεται με το δικό σας, με τη δική σας έρευνα, γιατί δείχνει τον τομέα των υπηρεσιών σε τι βαθμό συνδράμει στην κυπριακή οικονομία, τα γεωργικά μας προϊόντα
Και κλείνουμε αρτοποιείς ζαχαροπλάστες. Εντάξει, είναι και αυτό κατανοητό. Πώς θέλετε να κλείσουμε, κύριε Μητίδη, εσείς ένα γενικότερο σχόλιο για αυτή την έρευνα? Μάλιστα. Όλα αυτά τα στοιχεία και για τα 309 επαγγέλματα είναι ήδη καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμού, που είναι www.anad.org.cy. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το δικό μου είναι 22 390 352, για διευκρινήσεις. Ακριβώς. Και του συνάδελφου, ο οποίος συνεβάλλει και αυτό στην συγγραφή της μελέτης, Κωνσταντίνος Παναγιώτου, 22 390 375. Και οποιοδήποτε θέλει να μας πάρει τηλέφωνο, να του δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα που τον ενδιαφέρει και να του εξηγήσουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να αντιληφθεί τι περιλαμβάνεται σε αυτήν τη μελέτη. Ήσασταν αγχωμένος, αλλά μια χαρά τα πήγατε, κύριε Μητίδη, στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα.